Ρωτάς μαλλιά σήμερα, έχεις αέρα, νικήτρια και τέτοια. δεν πήρες λίγο τα πάνω σου. Ωραία ήταν. Χθες πέρασα ωραία. Να σου πω, Νικόλ, σήμερα θα περάσω ωραία, πιστεύεις? Ελπίζω. Θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι σωστό. Εγώ στο εύχομαι μέσα από την καρδούλα μου, να το ξέρεις αυτό. Σε ευχαριστώ. Και επίσης περιμένω να μου πεις πού πηγαίνεις. Έχουμε χαρμόσυνα γεγονότα σήμερα. Δεν με σκάσεις, τι έγινε? Ναι, θα αποφετήσει επιτέλους η αδερφή μου το πανεπιστήμιο και θα πάω στην αποφύτησή της να τη συγχαρώ κλπ. Εύχομαι τα καλύτερα για την αδελφούλα σου και τα καλύτερα για τη βαθμολογία σου. Ορίστε, κορίτσια. Πάμε στην Εμιλία Βόδος. Είναι πάρα πολύ όμορφη, σου πάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτά τα χρώματα. Ίσως μου λείπει κάτι σαν παντελόνα, κάτι από κάτω, δεν ξέρω. Θέλεις παντελόνα, ε. Ναι, αλλά είσαι κούκλα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Είναι όλα. Άμα το βγάλω, μήπως κάθεται λίγο καλύτερα, λόγω εδώ το... Τι να κάθεται καλύτερα? Ξέρω. Δεν ξέρω, μήπως της κάθεται καλύτερα, να το δούμε και όχι, έτσι. Όχι, καλά κάθεται. Δεν είναι τώρα, τρία έβαλε, τρία μια θα χαρά, μείνει, τέλεια κάθεται, αλλά νομίζω ότι μάλλον θα ήθελα θα άλλο θέλεις. Ένα κομμάτι από κάτω, νομίζω λείπει. Οκ. Okay. Αυτό. Ο μέσος όρος είναι 2,9. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς τη. Καλώς σας βρήκα. Στέλιο. Ένα ζευγάρι παπούτσια σωστό δεν έχεις φέρει. Τι Ένα. Πότε έβαλες παπούτσια να πούμε αυτά τα παπούτσια πάνε τέλεια? Δεν ξέρω. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από τα καλά. Ναι. Πολύ ωραίο το μοβ με το πράσινο και το μπλε. Είναι color blocking. Θεωρητικά είναι. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό το μπλε, ρουφάει λίγο το μοβ, mm-hmm. γιατί έχει λίγο πιο πολύ κόκκινο μέσα, mm-hmm. αλλά είναι ωραίο. Okay. Αυτό που δεν μου αρέσει στην εικόνα είναι το πράσινο που βγαίνει από το σακάκι από κάτω. Βάλεις μέσα. Να το βάλω. Μπράβο. Ας πούμε τώρα έτσι. Τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά να ξέρεις την εικόνα σου. Είναι πιο ωραίο. Πολύ πιο ωραίο. Εγώ για φοβήθηκα. Για γυρνάς εδώ λίγο τα κορίτσια. Oh. Ναι, δεν ήθελε. Αλήθεια. Δεν ήθελε να βγαίνει. Είναι όχι, πολύ... όχι. Είναι σίγουρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, το σακάκι αυτό σου κρέμεται. Το πήρα μεγαλύτερο ναι. για να είναι πιο κάτω. Γι' αυτό το σκοπό ήθελα να μου εξυπηρετήσει. Λοιπόν, άκου, όταν φοράς ένα σακάκι μέσα από μία φούστα, ειδικά σατέν και στενή, ναι, αυτό. Που διαγράφει αυτό. Όλους τους όγκους του σακακιού, παραμορφώνεται η σιλουέτα. Έχεις κοντίνει πολύ τη σιλουέτα σου την και την έχεις κάνει φλίαρη με να κρέμεται από κάτω αυτό το πράσινο. Μαζεύοντάς το, πάει το πολύ μίνι, γιατί είναι πολύ φαρδί το σακάκι και ναι. έρχεται μια ισορροπία, αλλά διαγράφουν όλα από τη φούστα. Από κάτω, ναι. ναι. Αυτή η τσάντα δεν είναι καθόλου ωραία. Τα παπούτσια είναι ένα άλλο πράσινο, που αφού πήγες και έβαλες το πράσινο, έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίδια για να δικαιολογούνται. Τα είδα σατέν. Λοιπόν, τι έπρεπε να κάνεις σε αυτήν την εικόνα για να είναι πάρα πολύ ωραία? Να προσθέσεις λίγο μαύρο. Να βάλεις ένα μαύρο ζωνάκι να τονίσεις τη μέση σου. Ένα μαύρο διάφανο καλσόν και μαύρες γόβες και μαύρη τσάντα και τέλειωσε. Παρ' όλα αυτά, έχεις πετύχει τρία πολύ ωραία χρώματα. Μ' αρέσει η ιδέα του σακακιού μέσα από τη φούστα και είσαι σε πολύ καλύτερο δρόμο από τη συμπαίχτριά σου. Εντάξει. Άλαμα. Καλό είναι αυτό που σου είπε. Καλό είναι, αλλά. Εντάξει, εμένα θα μου άρεσε όλες να ήμασταν καλές και να ψάχναμε το τέλειο. Εμένα δεις πώς θα μου άρεσε αυτό. Θα μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, δύο. Ευχαριστώ. Δύο από το Στέλιο για να δούμε τι θα πάρεις τώρα από την Ηλιάνα. Νικόλ μου, έχεις κάνει σίγουρα το color blocking και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα που έχεις διαλέξει. Εγώ σίγουρα θα πήγαινα προς το κίτρινο, συγγένεια του πράσινου ή θα πήγαινα στο ματζέντα ή στο κόκκινο. Μετά θα πήγαινα κοντά στο μοβ και στο μπλε, να σου πω την αλήθεια, στα αξεσουάρ. Για να του δώσει ένταση στο χρώμα. Τώρα τα παπούτσια, ναι, μεν είναι lime, αλλά δεν ανήκουν σε αυτό την ένταση που φοράς από πάνω. Φοράνε. Αυτό είναι το λάθος. Mm-hmm. Αλλά έχεις κάνει. Έχεις κάνει Έχω το κάνει. Θέμα. Έχεις κάνει το θέμα. Αυτό είναι ένα. Το έχεις κάνει. Ένα καλό. Και το μακιγιάζ νομίζω δεν ταιριάζει, να σου πω την αλήθεια μου. Mm. Είναι μια ροζ σκιά. Πολύ χαλαρή, πολύ ξεβαμένη. Με ένα καφέ κραγιόν. Ναι. Όμως η αλήθεια να τη το δώσουμε, έπρεπε έτσι όλες να έρχεστε με το color blocking για να συζητάμε τα λάθη. Ναι. Όχι να συζητάμε αν είναι color blocking ή όχι. Ναι, δεν είναι, ναι. 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 Ήθελα λίγο περισσότερη δουλειά σε αυτό, νομίζω. Έπιασε τη βάση. Ναι, έπιασα. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στο Δημήτρη.
θεωρώ ότι θα πρέπει να βγείτε λίγο από το καβούκι σας και να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά και μην πάτε πια. Δηλαδή το μπλε με το μόβι είναι πολύ κοντινά χρώματα όπως και το πράσινο που φόρεσες. Ωραία, σπάς το λίγο. Το παπούτσι, βάλε ένα λάιμ όπως το λάιμ που φοράει η Μιλία πίσω. Ένα έντονο κίτρινο. Βάλε ένα άλλο κίτρινο στοιχείο. Ένα φούξια στοιχείο. Δηλαδή βάλε ακόμα ένα χρώμα έντονο. Όλο αυτό να το φωτίσει. Ναι. Γιατί τώρα είναι ένα color blocking, αλλά λίγο σκοτεινό. Ναι. Κατάλαβε, φοβήθηκες να το πας λίγο ένα βήμα παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα. Και εσύ σαν, φαίνεται, και σαν κορίτσι που είσαι σαν τα κρύα τα νερά, θα μπορούσες να βάλεις κάτι και να φαίνεται πάλι κομψό και ωραίο πάνω σου. Ναι. Πάντως σας βάλουμε και ένα σκαμπό και ένα καφεδάκι την άλλη φορά. Να τα λέμε. Γιατί. Νικόλ μου, σου βάζω δύο. Γιατί το σκαμπό και το καφεδάκι. Α, δεν το πήγε κακό. Ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω. Κάθεσαι εδώ και τα λέμε ωραία. Α, ωραία. Ευχαριστώ. Νικόλ, με αυτά και με αυτά, 8,9 είναι η τελική σου βαθμολογία. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου εδώ διπλανή. Σας ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.